πάμε να πούμε και τραγουδιστά και με λόγια ότι είμαστε δίπλα σας. Η τέχνη, αυτό που αναζητά και από εκεί που βγαίνει, είναι το πιο τρυφερό σημείο, το πιο τρυφερό κομμάτι της ανθρώπινης ψυχής και αναζητάει την ελευθερία και την τρυφερότητα μαζί. Γι' αυτό και ένα κράτος στο πώς φέρεται ή όποιος έχει τη δύναμη τέλος πάντων και την εξουσία στο πώς φέρεται σε αυτό το τρυφερό κομμάτι ενός πολιτισμού, από εκεί δείχνει και την αξία του. Το πανκαλλιτεχνικό κίνημα ολοένα και γιγαντώνεται. Οι κεντρικές σκηνές της χώρας στελούν υποκατάληψη από σπουδαστές και καλλιτέχνες. Οι διαδηλώσεις εισπυρώνουν όλο και περισσότερο κόσμο, επιβεβαιώνοντας το σύνθημά μας πως η υποβάθμιση του πολιτισμού είναι ζήτημα όλης της κοινωνίας. Οι καθηγητές των δραματικών σχολών του Εθνικού, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του ΔΠΘ Πάτρας, ως ένδειξη αλληλεγγύης παραιτήθηκαν, συνεισφέροντας την κλιμάκωση του αγώνα μας. Την ίδια στιγμή που το ακαδημαϊκό μας έτος είναι στην καλύτερη περίπτωση αβέβαιο, τα κυβερνητικά μου ΜΟΕ λασπολογούν εις βάρος μας και των καθηγητών μας. Την Τετάρτη λοιπόν, 15 Δευτέρου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να καλέσει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κλάδου, επιδιώκοντας να καταπραίνει το κλίμα έντασης και να εγείρει μια μέση λύση σε ένα πρόβλημα που ίδια η κυβέρνηση έφερε στο προσκήνιο. Οι φαινομενικές υποχωρήσεις και οι μελλοντικές και αόριστες υποσχέσεις δεν μας συγκινούν, μέχρι να πάρουμε μια σαφή απάντηση στα δίκαια αιτήματά μας. Το λέμε ξεκάθαρα. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να αξιοποιούνται οι δίκαιοι αγώνες του καλλιτεχνικού κόσμου για να επιβληθεί ένα δραματικό χτύπημα στα συνολικά μορφωτικά δικαιώματα των φοιτητών. Τώρα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανοίξει διάπλατα την κοινή διεκδίκηση των καλλιτεχνικών, φοιτητικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι την πραγμάτωση όλων των αιτημάτων μας.